Υποστράτηγος Σπυρίδων Βαρσάμης, συντονιστής επιχειρήσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Μέτρα του Θεσσαλονίκη. Σήμερα, περί ώρα 8:40, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Απαλού και Αλεξάνδρου Σχόλη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και όχημα αναπνευστικών συσκευών και συνολικά 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Φτάνοντας στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι το διαμέρισμα καιγόταν σχεδόν σε όλη την έκτασή του. Στην πορεία παρουσιάστηκε συγγενής των ατόμων που διέμεναν μέσα και μας ενημέρωσε ότι πιθανότατα υπήρχε εντός του διαμερίσματος ζευγάρι ηλικιωμένων. Και πράγματι, αφού καταφέραμε την κατάδυση της πυρκαγιάς εντός του διαμερίσματος, έχουμε εντοπίσει 2 άτομα, μία γυναίκα και πιθανότατα και τον άντρα που διέμεναν εντός του διαμερίσματος. Γιατί δεν είναι αναγνωρίσιμος. Η γυναίκα έχει ήδη παραλυφθεί χωρίς τις αισθήσεις της από το ΕΚΑΒ, ενώ η σωρός του άντρα είναι ακόμα στο διαμέρισμα. Συνεχίζεται η αποκάθαρση στο διαμέρισμα, υπάρχουν μικρές αιστείες γιατί υπήρχαν αρκετά υλικά μέσα, ρούχα, έντυπα, τα οποία συγκοκαίνε σε κάποια σημεία. Η αιτία της φωτιάς την έχετε βρει? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Το ζευγάρι διέμενε μόνο. Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία από κάποιον που ήταν παρόν την ώρα της πυρκαγιάς. Θα δούμε με βάση και πληροφορίες που θα έχουμε από τους συγγενείς για το τι υπήρχε μέσα στο διαμέρισμα και το τι θα μπορούσε να προκάλεσε, να έχει προκαλέσει την πυρκαγιά. Μπορούμε να πούμε από ποιο σημείο του διαμερίσματος ξεκίνησε η φωτιά? Κοιτάξτε, έχουμε πλήρη καύση στο χώρο του σαλονιού και της κουζίνας, ενώ αντίθετα υπάρχουν δωμάτια, όπως παραδείγματος χάρη η κρεβατοκάμαρα, το βοηθητικό μπάνιο, καθώς και ένα δωμάτιο γραφείου, τα οποία είναι σχεδόν ανεπηρέαστα, δηλαδή μόνο καπνό. Άρα στα δωμάτια που έχουμε την κύρια ένταση, προφανώς είναι το σημείο και έναρξης.